In qualunque caso, cerca di andare avanti, με λίγα λόγια. Άμα δεν μπορείς να πετάξεις, τότε περπάτα. Αλλά ό,τι και αν κάνεις, πρέπει να συνεχίζεις να πηγαίνεις μπροστά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς σε λένε και τι θα μας φτιάξεις? Με λένε Λάουρα, είμαι μισή Ιταλίδα, μισή Ελληνίδα και θα φτιάξω μια κρέμα που λέγεται κρέμα τζαμπαγιόνε. Είναι μια ιταλική συνταγή με βάση το κρασί λικέρ μαρσάλα. Ως παραλλαγή έχω βάλει σοκολάτα. Πώς και μας κάνεις γλυκό, σου αρέσει ζαχαροπλαστική? Ναι, είμαι ζαχαροπλάστης. Είσαι επαγγελματίας? Όχι, ακόμα μαθαίνω. Και με τη ζεστή κουζίνα, ποια είναι η σχέση σου? Έχω κάνει και κάποια μαθήματα στη μαγειρική. Μ' αρέσουν και τα δύο. Και μ' αρέσει να τα συνδυάζω. Μ' αρέσει να τρώω το αλμυρό μαζί με το γλυκό. Το γλυκόξινο, η κινέζικη κουζίνα. Μ' αρέσει η γενική. Ναι. Σ' αρέσουν οι αντιθέσεις και σ' αρέσει να τρως και παστίτσιο με προφιτερόλ μαζί? Όχι. Θα πάω πρώτα το γλυκό και μετά το αλμυρό. Όχι, απλά μ' αρέσουν και τα δύο. Οι αγάπες μου ουσιαστικά ξεκίνησε με μαγειρική. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο φαίνομαι? 25. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 είμαι. Είσαι παντρεμένη? Όχι. Ο Δημήτρης είναι όμως. Και ευτυχισμένος. Λοιπόν, για πες μας πόση ώρα θέλει το γλυκό για να τελειώσει. Υποψιάζομαι ότι ένα πεντάλεπτο το θέλω σίγουρα. Πεντάλεπτο? Μα πέντε λεπτά έχεις αρχικά. Θα μπορούσα να φτιάξω το πιάτο μου, αλλά δεν θα μπορούσα να το τελειώσω όπως εγώ επιθυμώ. Χωρίς την καραμέλα, γιατί ο χρόνος μου... Λάουρα, γιατί διάλεξες να κάνεις καραμέλα και δεν διάλεξες να φτιάξεις κατευθείαν τον τζαμπαγιόνε και να μην έβαζες καθόλου καραμέλα? Γιατί ήθελα να φτιάξω ένα σχέδιο. Να φτιάξω κάτι σαν φύλλα καραμέλας και να τα τοποθετήσω επάνω στο πιάτο, στα πλαϊνά. Θα το κάνω λίγο διαφορετικά. Α, έτοιμη καραμέλα. Προσπαθώ να σε κάνω να ξεαγχωθείς λίγο, γιατί είσαι πάρα πολύ αγχωμένη. Είμαι. Το ξέρω. Γενικά είσαι τόσο αγχώδης ή σήμερα μόνο εδώ? Είναι ουσιαστικά η αρχή. Αγχώνομαι εύκολα. Δεν μας είπες, δουλεύεις κάπου? Όχι. Όχι, ε? Αυτή τη στιγμή όχι. Θεωρείς ότι είσαι καλύτερη ζαχαροπλαστική από ό,τι στην μαγειρική? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Στα δύο το ίδιο? Ναι. Μπορώ να πω και στη μαγειρική είμαι καλή. Ποιο το αγαπημένο σου φαγητό? Ριγατόνι ή κουάτρο φορμάτζι. 4 τυριά ριγατόνι. Ουσιαστικά στο μυαλό μου το είχα πολύ υπερ, αλλά δεν με πειράζει. Ο αυθορμητισμός μερικές φορές στα ντεκόρ είναι καλύτερα. Εντάξει, θα βάζα κάπως έτσι διαφορετικά, αλλά μ' αρέσει και έτσι. Ciao Laura. Ciao. Come stai? Bene. Stressata? No, angosciata direi. Ok. Stressata no. Non c'è bisogno, Άξιο τον κόπο. Οπότε πήρες μια κλασική συνταγή, τζαμπαγιόνε, και την πείραξες μόνη σου. Το σκέφτηκες εσύ αυτό, να βάλεις σοκολάτα? Σκέφτηκα να κάνω μια παραλλαγή, όχι ότι δεν υπάρχει όμως. Mm-hmm. Παιδιά, θέλετε να δοκιμάσετε? Συνήθως το τζαμπαγιόνε, το λάθος του είναι ότι βγαίνει το αυγό. Ναι. Υπερισχύει. Λόγω στην καραμέλα άξιζε που περιμένατε όντως. Ατζούστο. Γουστό. Ατζούστο. Να δοκιμάσω κι εγώ. Αφού μιλάτε ιταλικά, θα δώσω στον πάνω που συνεννοείστε στα ιταλικά. Εννοείται ότι το γλυκό θα το κρατήσουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω έτσι. Και σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Όλοι χρειαζόμαστε έτσι γλυκό στη ζωή μας. Πιστεύω ότι μπορώ να βάλω πολύ γλυκό μέσα και αγάπη.